Φέτο, θα ολοκληρώσουμε τον εξυγχρονισμό των συστημάτων αντιπυραυλική άμυνα τη πόλης τη Μόσχα, είπε ο Σόιγκου σε ομιλία του σε στρατιωτικού αξιωματούχου, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Η Μόσχα ενισχύει τα αμυντικά τη συστήματα, μετά από αναφορέ για ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, που φέρεται να εισέρχονται εντό των σύνορων τη Ρωσία. Στα τέλη Φεβρουαρίου, ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο συνετρίβει περίπου 62 μίλια έξω από τη Μόσχα, κάτι που ένα περιφερειακό κυβερνήτη ισχυρίστηκε ότι ήταν πιθανότατα μια προσπάθεια τη Ουκρανία να χτυπήσει μη στρατιωτικέ υποδομέ. Την ίδια περίοδο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανέφερε επίση ότι οι δυνάμει του κατέρεψαν δύο Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη στην Νότια Ρωσία. Πιο πρόσφατα, ένα Ρώσο κυβερνητικό αξιωματούχο ισχυρίστηκε ότι ένα Ουκρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφο είχε στόχο ένα μεγάλο σταθμό πετρελαίου στην περιοχή Μπριάνσκ τη Ρωσία. Η Ρωσία έχει επίση ισχυριστεί πολλαπλού ισχυρισμού ότι το Κίεβο εξαπέλυσε επιθέσει με ντρόουν σε τοποθεσίε εντό τη τελευταίε εβδομάδε. Η Ουκρανία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας, αλλά ο κ. Μπουντάνοφ, αρχηγός της Αμυντικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Ουκρανίας, είπε στο ABC News τον Ιανουάριο ότι είναι χαρούμενος που είδε τις ρωσικές αεροπορικές βάσει να δέχονται επίθεση το Δεκέμβριο. Προέβλεψε επίση ότι όλα ένα και βαθύτερα χτυπήματα θα έρθουν στο εσωτερικό της Ρωσίας. Το Reuters ανέφερε ότι ο Σόιγκου είπε κατά την ίδια μιλία ότι ένα τμήμα των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων παράκτειας άμυνας Μπάσιον είχε αναπτυχθεί σε ένα νησί κοντά στην Ιαπωνία. Τα συστήματα στάλθηκαν στο Παραμουσίρ, το οποίο αποτελεί μέρο τη αλυσίδα των Κουρίλων νήσων στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Η Ιαπωνία διεκδικεί τέσσερα άλλα νησιά στην αλυσίδα ω μέρο τη επικράτειά τη. Ο Σόιγκου είπε ότι η χώρα του ενισχύει την άμυνα στο νησί λόγω τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Η δήλωση Σόιγκου έγινε μετά την επίσκεψη του ηγέτη τη Κίνα Σι στη Μόσχα, κατά την οποία ο Σι έδειξε δημόσια τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη τη χώρα του στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργό τη Ιαπωνία, Φούμιο Κισίντα, συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι την Τρίτη σε μια προειδοποίητη επίσκεψη στο Κίεβο. Κατά τη διάρκεια μια περιοδία στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πόλη, Μπούχα, ο Κισίντε είπε ότι η Ιαπωνία θα συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία με τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να ανακτήσει την ειρήνη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.